Πάμε να καλησπερίσουμε τον Άγγελο Τσιαμούρα, φοιτητής από την Ιεράπετρα. Σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, επέβαινε στο βαγόνι 6 και ήσουν από τους τυχερούς, Άγγελε. Καλησπέρα σας και σε εσάς. Ναι, ήμουν από τους πιο τυχερούς. Ήμουνα στο βαγόνι 6 που η σύγκρουση ήταν πολύ μικρή, δεν την ένιωσε σχεδόν κανείς. Είχαμε ένα τραυματία στο δικό μου βαγόνι, τον οποίο και βγάλαμε άμεσα. Τα προβλήματα ξεκίνησαν προς το βαγόνι 5, 4, 3. Εκεί ήταν εκεί που υπήρχαν οι περισσότεροι τραυματισμοί. Στο 2 και 1 δεν μπορούσε να πλησιάσει. Σε ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε να περιγράφεις εκείνη τη στιγμή ότι τη βίωσες σαν να συνέβαινε σεισμός. Ναι, ήταν σαν ένα σεισμός με τρία διαφορετικά μπαμ. Ένα πιο δυνατό, ένα πιο μεσαίο και ένα πιο μικρό. Υπήρχε κάτι, προηγήθηκε κάτι που να σας προειδεάσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακούσατε κάτι, αντιληφθήκατε μία αναστάτωση ή τίποτα όχι, από όλα πώς αυτά. Να σκεφτούμε κάτι τέτοιο, πώς να το σκεφτούμε αυτό. Αυτή είναι η τελευταία μας σκέψη ότι θα τρακέρναμε με το τρένο. Θεωρώ ότι όλοι απλά θεωρούσαμε ότι θα αργήσουμε. Δεν είχαμε ποτέ στο μυαλό μας ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς. Οι άλλοι άνθρωποι που ήταν δίπλα σου, νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, μας είπες μόνο ένας τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο βαγόνι. Σωστά. Είχαμε αρκετούς νέους, αρκετοί φοιτητές. Ήταν ένας ηλικιωμένος ο οποίος τραυματίστηκε, μια ηλικιωμένη κυρία, την οποία και βγάλαμε άμεσα. Ήταν σοκαριστικό όλο το γεγονός, δηλαδή, επειδή τα έχω ξαναπεί, ήταν τραγικό. Ήταν απλά ένα τραγικό, ένα λάθος που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει. Ρίχνω ευθύνες παντού, γιατί δεν γίνεται να παίζουμε με ανθρώπινες ψυχές. Όταν έχεις μια δουλειά η οποία έχει ανθρώπους μέσα, πρέπει να την κάνεις σωστά αυτή τη δουλειά σου. Δεν μπορείς να την παίρνεις στα ελαφρά. Επιχείρησες πάντως και βρήκες την ψυχραιμία να πας και στα μπροστινά βαγόνια να βοηθήσεις. Σωστά. Νομίζω ότι ήταν το πιο ανθρώπινο πράγμα που μπορώ να κάνω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα, επειδή ακούστηκαν κάτι τέτοια. Θεωρώ ότι αυτό είναι ανθρωπιά. Εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι δράσαν σαν κυρ παντελίδες, όποιος καταλάβει θα καταλάβει. Αλλά τους δικαιολογώ και λίγο. Μάλιστα. Τώρα τη στιγμή που βγήκες έξω από το βαγόνι, καταρχάς πώς βγήκες? Βγήκα από την πόρτα, η δικιά μας πόρτα άνοιγε. Σας ξαναλέω, στο βαγόνι 6 και 7 δεν υπήρχε μεγάλη κρούση, οπότε όλα δούλευαν. Και όταν πια βγήκες, μπορείς να μας περιγράψεις την εικόνα που είδες, αντίκρισες άλλους τραυματίες, έβλεπες τις φλόγες? Υπήρχαν φωνές, υπήρχαν η φλόγα, ήταν απόλυτο σκοτάδι. Όταν λέμε απόλυτο σκοτάδι, απόλυτο σκοτάδι. Ήταν σαν μια κόλαση, δηλαδή σαν να ζούμε σε κόλαση. Γενικώς οι τραυματίες όλοι ούρλιαζαν, οπότε ήταν ακόμα πιο αγχωτικό. Προσπαθούσα να καθησυχάσω όσους πιο πολλούς μπορούσαμε ψυχωτικά σχόλια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είχε αποτέλεσμα. Ταξίδευες με φίλους? Ταξίδευα μόνος μου. Γυρνούσα πίσω στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη.